δώσει τώρα σε ένα από το Ιράκ παιδάκι, ότι θα μείνουν εδώ, τους θέλουμε εδώ, λέει. Θέλουμε εδώ να μείνετε εδώ μαζί μας. Διώχνουμε τα Ελληνόπουλα, 600.000 Ελληνόπουλα στο εξωτερικό να γίνουν μετανάστες. Διώχνουμε τους Έλληνες, φορολογούμε, αλλά πρέπει να κρατήσουμε την οικογένεια των Ιρακινών στη χώρα μας. Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Και όχι η τζάμπα, τα σπληρώνουμε κιόλας. Το νέο, ο Έλληνας να πληρώνει και ο λαθρομεταλλάσσης που ήρθε παράνομα στη χώρα μου να πληρώνεται κιόλας. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Πάμε λοιπόν στα ίμια. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας. Είναι δυνατόν το Πασό. Το είχαν πει στο Πασό να πάρει αναγκές για τα ίμια, άστα να πάρει Παντελή. Μπάγκαλος. Να πάρει σημαία μόντα. Για να δούμε λοιπόν έναν μόνο Έλληνα που τόλμησε. Δεν το έκανε η στρατηγική μας ηγεσία. Η πολιτική ηγεσία τράπηκε, φοβήθηκαν όλοι. Η κυβέρνηση φοβήθηκαν, δεν πήγαν καθόλου. Και οι Τούρκοι βγάλαν πρωτοσέλιδα. Για πρώτη φορά οι Έλληνες δεν τίμησαν τα ίμια, παρακαλώ. Και συμπτωματικά, εδώ στην Αθήνα που υπάρχει το μνημείο των τριών παλικαριών μας, οι πράκτορες CIA έκαναν πορεία ιεραρχική. Η ψευτοπροδευτική ιεραρχική. Η άπλητη, πλέον εγώ. Συμπτωματικά εκείνη τη στιγμή για να μην γίνει καμία εκδήλωση. Δείτε λοιπόν τι έκανε ένας μόνος του. Μπράβο, ένας. Ξέρετε, καμιά φορά από τέτοιους ανθρώπους γίνονται οι μεγάλες πράξεις και ενέργειες. Από τους πολιτικούς μου περιμένετε. Αυτή η πολιτική είναι υπέρ των διερευνητικών, υπέρ του να τα βρούμε με τους Τουρκούς, υπέρ της καλής γειτονίας του κατευνασμού, υπέρ όλων αυτών που ουσιαστικά οδηγούν στον ακροτηριασμό του Αιγαίου πελάγους. Πόσοι από εσάς παρακολουθείτε την εκπομπή μου, από το 2008 θυμάμαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μίλησα για τον 25ο Μεσημβρινό. Από τότε τα έλεγα. Το Σινούκ που έπεσε στο Άγιον Όρος, ψάξτε λίγο περισσότερο, κύριε τον Πατριάρχη μέσα, ψάξτε λίγο περισσότερο, ψάξτε βρε παιδιά, ψάξτε λίγο βρε παιδιά, ψάξτε να ανοίξω στο ποιος τον έφαγε τον Πατριάρχη γιατί. Ποιος τον έφαγε γιατί, γιατί πήγε εκεί να συναντηθεί στο Άγιον Όρος, ποιο θα συναντιότανε. Ψάξτε λίγο, σκάψτε λίγο στη γνώση να βρείτε τι σημαίνει. Και εγώ επιμένω στην σπουδή κάποιων κύκλων να αλλάξει ρότα το Ισραήλ. Άρχισαν να μιλούν για την πενταμερή, ότι πρέπει να περάσουν οι αγωγοί του Μεσογείου από τα κατεχόμενα και να πάρει στην Τουρκία. Δεν πρέπει να χάσουμε το Ισραήλ. Ανεξάρτητα από το τι είπε ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ. Οι σχέσεις τους είναι παγωμένες. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι στο ψυγείο στους μείον 40 βαθμούς, μείον 70, ως θέλει και το εμβόλιο. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Διπλωματικές πηγές υπογράμμισαν ότι η θέση του Ιερουσαλήμ παραμένει σταθερή. Και αυτό είναι καλό για μας. Πραγματικά καλό για μας. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ότι θα τιμήσει τη συμφωνία με το Κάιρο, τη Λευκοσία και την Αθήνα. Αυτός είναι ο άξονας. Δεν πρέπει να χάσουμε τον άξονα αυτό. Δεν σημαίνει ότι μας αγάπησαν οι Αιγύπτιοι, οι Ισραηλοί ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Όχι. Τα κοινά συμφέροντά μας, το κοινό συμφέρον αντίον της Τουρκίας όμως, πρόδειλα. Προφανώς τα έλεγα. Οδηγεί σε καλή σχέση με το Ισραήλ. Το Ισραήλ απαιτεί από την Τουρκία, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα, να τερματίσει κάθε σχέση με τη Χαμάς, να σταματήσει τις κάθε είδους εβραϊκές επιθέσεις εναντίον του εβραϊκού κράτους, εναντίον της αντισημιτικής δηλώσεις του Ερντογάν, να τερματίσει τον υπόγειο πόλεμο γενικά και ειδικά με την Ιερουσαλήμ. Και βεβαίως τέτοιο θέμα και για τη σχέση της Άγκυρας με την Τεχεράν. Κόκκινο πανί για το Ισραήλ είναι το Ιράν. Ο Ερντογάν έχει εδώ και πολύ καιρό πολύ καλές σχέσεις με το Ιράκ. Το πετρέλαιο που ξέπλαινε μαζί με τον Βόρειο Ιράκ ο Ερντογάν και τα λεφτά που έβγαζε με τον ο γαμπρός του Ερντογάν και ο γαμπρός του Τραμπ, Χαλμπράν κτλ. Είναι αυτή η ιστορία. Για να μην πω ότι είχαν σκάσει και για Έλληνες εφοπλιστές δουλειές με το Ιράν και τραβολογούνται ακόμα. Ξέρω ο Δημήτρος. Εδώ δική μας. Γελάω ο Δημήτρος. Δηλαδή κάποιοι εφοπλιστές ενεπλάκησαν στην ιστορία αυτή με λαθρεμπόριο πετρελαίου από το Ιράν, γιατί λαθρεμπόριο το θεωρούν οι Αμερικανοί. Το ίδιο είχε γίνει και με τη Βενεζουέλα προσφάτως. Πλοία αποκλειστών Ελλήνων τα συνέλαβαν 4 δεξαμενόπλοια εκεί. Δείχνει δηλαδή ότι το πράγμα δεν έχει να κάνει μόνο στενά με τη Μεσόγειο.
Έχει να κάνει με μια ευρύτερη σχέση πολλών κρατών και ευνών. Πού πας ρε καραμίτρο Έλληνα? Ο δρόμος οδηγεί εκεί. Εκεί πρέπει να πας. Γαλλία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος. Και τα λέω αυτά γιατί ακούω περίεργα πράγματα. Ας πούμε ο Ισραηλός, ο Υπουργός Ενέργειας, ο Στέτζιντς, έκανε μια δήλωση, μια συγκεκριμένη δήλωση, στο σχέδιο αγωγού από το Ισραήλ στην Τουρκία. Ένας ο αγωγός που ακούγεται λογικοφανής, υπό την έννοια ότι είναι πιο κοντινός. Το Ισραήλ πάντοτε σκεφτόταν, και λογικό είναι αυτό, να έχει καλύτερη σχέση με την Τουρκία για τους δικούς του λόγους. Κατά το παρελθόν οι Κεμαλικοί είχαν πολύ καλή σχέση με το Ισραήλ, μην ξεχνιόμαστε. Τώρα με τον Ερντογάν πάγωσαν όλα και χάσαμε περίπου 10-15 χρόνια, ενώ είναι στην ηγεσία του Ερντογάν, από το να κάνουμε άρρηκτες σχέσεις με το Ισραήλ, που θα ήθελα η Ελλάδα να είναι Ισραήλ. Θα ήθελα η δική μου χώρα, η πατρίδα μου, το έθνος μου να είναι όπως το Ισραήλ. Ισχυρό οικονομικά, με τόσους εχθρούς γύρω, με ισχυρό στρατό, με στράτευση σπαρτιατισών δηλαδή των γυναικών, με στρατιώτες που χαίρονται να πάνε στο στρατό, με παιδιά τα οποία δεν κλαίνουν στην ποδιά της μανούλας που θα πάνε φαντάρι. Να σας πω πάλι, όταν πήγα στο στρατό εγώ, στο σταθμό σιδηροδρομικό πήγα μόνος μου. Ούτε η μανούλα μου, ούτε ο πατέρας μου ήταν με το μαντιλάκι, με το παιδί που πάει φαντάρος. Και ήμουν 31 μήνες. Δεν ήμουν 10 και 11 μήνες και 12 μήνες. 31 μήνες υπηρέτησα. Έπεσα πάνω στην ιστορία το 87, όσοι ενθυμίστε, που τρέχαμε στη Λίμνο και ετοιμαζόμασταν με τα σκάφη να πέσουμε από τη μισή πλευρά των τουρκικών γραμμών στην άλλη πλευρά. Αλλά γελούσαμε τότε. Θα μου πείτε νέα παιδιά, ναι, και τώρα νέα παιδιά, 19 χρόνια. Αυτά λοιπόν στο κινητό είναι. Όλοι μέσα στα παιχνίδια στο κινητό είναι. Και στα τουρκοκάναλα και στα σαρβά, πώς τα αυτά τα σαβουράιβορ. Σαβουράιβορ. Και όσοι αυτές εδώ εσείς μικελιότητες. Διότι δεν εκπαιδεύσαμε τα παιδιά μας, δεν τα μάθαμε. Εγώ δεν λέω κοινό λέξη του να πέφτουν τα αεροπλάνα όπως έκανα εγώ. Α, είχα τη μούρλα μου. Όχι. Λέω όμως να έχουν φρόνημα, ρε παιδί μου. Και όταν λέω φρόνημα, εννοώ με ήττα, όχι με γιώτα. Για να κάνουμε τα παιδάκια μας φρόνημα, με γιώτα. Να φοβούνται το στρατό. Θέλουν να έχουν φρόνημα. Δεν είναι ο στρατός κάτι αποκομμένο από την κοινωνία. Ο στρατός είναι απαραίτητος. Γι' αυτό και λέμε ναι στην οπλοκατοχή των Ελλήνων. Και είμαι υπέρ. Οπλοκατοχή. Στο σπίτι μου θα έχω όπλο. Τέλος. Θα γίνω Ισραήλ. Δηλαδή οι Ελβετοί είναι πιο μάγκες. Εγώ οι Ελβετοί ταξίδεψα πολλές φορές. Έχω φίλους Ελβετούς. Σπίτι σου κανονικά το όπλο, λιμένο, διαλυμένο. Κάθε δύο εβδομάδες στο Λίον το ξανακτούν, καθαρίζουν. Τι είναι, Ελβετία είναι. Δεν είναι Ελλάδα. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα. Επανέρχομαι φίλες και φίλοι για να δείτε την φασαρία που έκανα στο ΚΙΠ. Εξεπλάγησαν οι δημοσιογράφοι γιατί είπα κάτι πολύ απλό. Εγώ σε ΚΙΠ δεν μπαίνω μέσα. Αν δεν φύγουν από εδώ οι ανθρωπομετανάστες. Θα μπω μόνο αφού πάνε στα κατοίκια να και στις χώρες τους. Και είπα να ταράκουν όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι στον έδρο. Εγώ επιμένω σε αυτό. Σε λίγο βίντεο σοκ. Πάμε στα προϊόντα και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι με το βίντεο που θα σας κάνει ειλικρινά να νιώσετε ικανοποίηση ρε παιδί μου αλλά και περηφάνεια. Ένα βίντεο για όλους τους Έλληνες.